Τώρα να συνδεθούμε μέσω Skype με τον οικονομολόγο Νίκο Κανέλο. Κύριε Κανέλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε, έχουμε σημαντικά πράγματα να πούμε. Σήμερα ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα να μιλά για κατώτατο μισθό 800 ευρώ. Τον ακούσαμε να μιλά για 35-ωρη εργασία, για ρύθμιση των χρεών της πανδημίας και προφανώς δεν μπορεί να αποφύγει κανένας τη σύγκριση με τα όσα εξήγηλε από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Πολύ σωστά. Να πούμε ότι στην ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι πάμε πάρα πολύ καλά, για παράδειγμα, ο πύχης ανάπτυξης ανέβηκε στο 5,9%, η ενεργεια μειώθηκε στο 14,6%, η φετινή πορεία του τουρισμού βλέπουμε όλοι ότι ξεπερνά κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη, προσεγγίζοντας το 60-70% των εισόδων του 2019. Αυτό ταυτόχρονα όμως δεν μεταφράζεται σε μια καλύτερη καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Διότι βλέπουμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό τη τωρινή κατάσταση είναι η μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά. Βλέπουμε τιμές στα τρόφιμα να καλπάζουν. Καθημερινά να υπάρχουν αντιμήσεις στον καφέ, στο ψωμί, στο γάλα. Και ξέρετε, αυτό το ράλι τιμών δεν είναι κάτι τωρινό, απλά τώρα κορυφώνεται. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη άνοιξη, εδώ και περίπου 20 εβδομάδες. Και βλέπουμε ότι το διάστημα αυτό και τους επόμενους δύο μήνες θα συνεχίζει να υπάρχει μια μεγάλη αύξηση τιμών στην αγορά, σε βασικά είδη προϊόντων, αλλά και στην ενέργεια που είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, προκειμένου να μην δούμε τόσο μεγάλους προσκομμένους λογαριασμούς της ΔΕΗ, έχει ανακοινώσει δύο βασικά μέτρα. Το ένα είναι το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο έχει μια κάβα 150 εκατομμύρια ευρώ και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης της τάξης του 20%. Αυτό όμως που δεν ανακοίνωσε, όταν θα έχει πολύ μεγάλη αξία να γίνει, είναι να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, όμως αυτός αποδίδει 4 δις το χρόνο, επομένως είναι δύσκολο εκεί να τον αγγίξει. Και από την άλλη είναι το ΦΠΑ στα καύσιμα. Αν λοιπόν υπήρχαν αυτές οι δύο παρεμβάσεις, οι έξτρα, θα βλέπουμε ουσιαστικές μειώσεις στην αγορά και ειδικά στο χρώμα της ενέργειας. Ναι, αυτό είναι κατανοητό, αλλά από την άλλη υπάρχουν και διάφοροι αναλυτές που βλέπουν τα στοιχεία και λένε ότι ίσως τα όσα έχουμε ήδη πει να μην φτάνουν για να καλύψουμε το μεγάλο κόστος της ακρίβειας. Η αλήθεια είναι ότι 3-5 πολίτες αναφέρουν ότι αυτά τα μέτρα δεν θα είναι αποτελεσματικά. Μένει να δούμε αν το πακέτο στήριξης 3,5 δις, τόσο κοστολογεί η κυβέρνηση αυτό το πακέτο, που δίνει έμφαση στα νοικοκυριά και στη νέα γενιά, αν πράγματι θα αναχαιτήσει το κύμα ακρίβειας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ο καφές κάποιον αυτό θα πάει στα 2,5, στα 3 έως και τα 5 ευρώ, το ψωμί θα αυξηθεί 25%, οι λογαριασμοί ρεύματος θα πάνε στο συν 50%, ενώ ήδη από το Μάιο μέχρι σήμερα υπάρχει αύξηση στην αμόλυβη συν 30%, στο πετρέλαιο κίνησης συν 20%, ενώ στο φυσικό αέριο συν 73%. Και έπειτα ακόμη πολύ μεγάλη αύξηση σε άλλα 500 προϊόντα. Την ώρα που οι μισθοί έχουν μείνει παγωμένοι όμως. Οι μισθοί έχουν μείνει παγωμένοι. Έχουμε, ξέρετε, αυτό είναι το άλλο μεγάλο αγκάθι της οικονομίας, η ανεργία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια πανευρωπαϊκή πρωτιά στους δείκτες ανεργίας. Είμαστε περίπου στο 15%, όταν η Ευρωζώνη έχει ένα μέσο όρο 8%. Αυτό είναι ο πυρήνα του προβλήματος και γι' αυτό βλέπουμε τώρα φαινόμενα το τελευταίο διάστημα, όπως είναι την περίπτωση του e-food, όπου ουσιαστικά ζητάνε από ανθρώπους οι οποίοι είναι μεσήλικες, είναι απολυμμένοι, είναι μετανάστες, ξέρετε, λεγόμενοι μετανάστες με τα μαύρα που λέμε, είναι φιλαντάριδες που ζουν ακόμα με τους γονείς τους και δεν μπορούν να κάνουν ένα σοβαρό ξεκίνημα μόνοι τους. Ζητούν λοιπόν αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι κάνουν τρίμηνες συμβάσεις, να γίνουν αυτοαποσχολούμενοι, να έχουν μπλοκάκι. Το οποίο πρακτικά τι σημαίνει, να κάνουν την ίδια δουλειά πιο εντατικά, πιο γρήγορα, πιο επικίνδυνα, και αν συμβείτε κάτι, να μην έχει καμία ευθύνη η εταιρεία. Όταν λοιπόν είμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πώς γίνεται να μιλάμε για μια αύξηση του μισθού, όταν υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση μεταξύ από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο. Πρέπει λοιπόν να θωρακιστούν τα εργασιακά δικαιώματα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και της εργασίας. Κύριε Κανέλο, είσαστε ξεκάθαρος και με αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, Μαρτάνο. Τώρα λίγες διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.